Είναι όλη η ζωή μου ένα ταξίδι και ένα ατελιέ. Αλλά πάντα στη βαλίτσα μου υπάρχει η Ελλάδα. Γεννήθηκα στη Λάρισα, σε μια μικρή πόλη επαρχιακή και όλα μου φαινόταν ωραία εκεί, ακόμα και το ποτάμι, ακόμα και η εξοχή. Πέρασα όλη την παιδική μου ηλικία. Ο πατέρας μου, όταν είδε το ταλέντο μου, που ήμουν μικρό, άρχισε λοιπόν να με βοηθάει, φέρνοντας στο σπίτι χρώματα, μπογιές, πυλό από τον ποινιό, και άρχισα να κάνω 5 χρονών τα μικρά εκείνα γλυπτά, που ήταν ένα μεγάλο κίνημα για μένα, για την εποχή, γιατί είδα ότι είχα ένα ταλέντο πάνω στην τέχνη. Και περνώντας τα χρόνια, τελείωσα το σχολείο, πάντα η δασκάλα μου έλεγε, «Μάρα, κάνεις τα ωραιότερα, ωραιότερα γλυπτά και την ωραιότερη ζωγραφική», την εποχή εκείνη. Ο πατέρας μου, όταν τελείωσα το σχολείο, μου είπε, «Απεφάσισες να πας στη σχολή καλών τεχνών?» Και του λέω, «Ναι». Μου λέει, «Αντάξει». Και φεύγω με εκείνο το τρένο, ένα ωραίο τρένο της γραμμής, χαιρετώντας με το άσπρο μαντίλι τη μητέρα και τον πατέρα μου και με ένα δάκρυ, και έφυγα από τη Λάρισα. Μαζέψαμε τις μαργαρίτες και τις κάναμε ένα μπουκέτο. Ξημέρωσε η άλλη μέρα και πήραμε το πρώτο τρένο. Σιωπή. Η μοναξιά φόλιασε πουλί μέσα στα μάτια μας. Κάτι αφήσαμε πίσω μας σε αυτή τη δική μας πόλη. Εκείνοι οι άνθρωποι το ξέρουν. Μας το είπαν στο σταθμό κουνώντας τα άσπρα μαντήλια. Σε αυτή την πόλη είμαστε κάτι. Είπαμε να φυλάξουμε κι οι δυο μια μαργαρίτα. Και συμφωνήσαμε. Φτάνοντας στην Αθήνα, τον καιρό του 70, ήταν πολύ δύσκολα χρόνια για μια κοπέλα για να σπουδάσει εκείνη την εποχή, με την αδελφή μου μαζί, εγώ στη σχολή καλλιτεχνών και εκείνη στο decoration. Από εκείνη την ώρα κατάλαβα ότι δεν θα μπορούσα να κάνω τίποτα άλλο εκτός από τέχνη. Σπούδασα με τον Ναπάρτη, ο οποίος ήταν και μαθητής του Μπουρντέλ στο Παρίσι, ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης, θυμάμαι εκείνη την εποχή. Μάρμαρο με το Ματαράγκα κάτω, που έπαιρνα ένα μεγάλο μάρμαρο και μας έμαθε και το κάναμε ένα πορτρέτο ή ένα γυμνό. Επίσης ένα έργο που υπάρχει σήμερα στον δρόμο των Πάνθεων, στο Πανεπιστήμιο, είναι η Ασπασία του Περικλή. Είχε γίνει τότε διαγωνισμός. Πήρα το πρώτο βραβείο, ήμουν 25 χρονών και λέω πώς το έκανα. Σε ένα κομμάτι μάρμαρο, μία ωραία ανάμνηση. Ενώ ήμουν στην Ελλάδα, έκανα πάρα πολλά ταξίδια στο εξωτερικό, γενικώς με τους φοιτητάς μαζί και με αυτοκίνητα μέχρι το Παρίσι, στην Ευρώπη, ώρες ολόκληρες και μέρες, γιατί ήθελα να δω τα μουσεία σε όλο τον κόσμο, στην Ιταλία και γενικώς στην Ευρώπη. Αλλά ένα ταξίδι μετά την Ελλάδα που αγαπώ και τη λατρεύω ήταν η Αμερική και κυρίως το Tennessee, Texas, Southern και η ωραία μουσική η οποία επηρέασε πάρα πολύ εκείνη την εποχή, Western Music, με τον Willie Rogers, με τον Willie Nelson,
ήταν αυτό το folklore που είχε και η Ελλάδα το ίδιο, όπως έχουμε στα χωριά τα ελληνικά. Και εκεί αγάπησα κατά κάποιο τρόπο την Αμερική σε αυτά τα χωριά και σε αυτές τις πόλεις. Και είπα κάποια μέρα θα γυρίσω στην Αμερική. Το blues το αμερικάνικο και το western επηρέασαν πάρα πολύ εκείνη την εποχή, ήμουν 22 ετών, γιατί είδα μια άλλη χώρα και από εκεί άρχισα να γράφω και μερικά ποίηματα στην Αμερική. Είχα γράψει παλαιότερο βέβαια, από πολύ μικρή, in English και αργότερα στα γαλλικά, 2-3 βιβλία. Μια ψυχή δεν μπορεί να δει το ωραίο και την τέχνη εάν δεν είναι ωραία η ίδια. Αυτό το είπε ο Πλωτίνος. Μιλάω εκείνη την εποχή για τους δικούς μας φιλόσοφους, Αριστοτέλη, Πλάτων, Σοκράτη. Παίξανε πολύ μεγάλο ρόλο στη ζωή μου, γιατί με βάλανε σε ένα δρόμο που κατ' εμέ δεν μπορούσα να αποτύχω. Το 1974 γινόταν ένας διαγωνισμός για τη θέση επιμελήτριας Εθνικού Μεσοβίου Πολυτεχνείου. Και εκείνο τον καιρό είχα δώσει κι εγώ τα χαρτιά για να δούμε ποια από τους μαθητάς της Σχολής Καλλοτεχνών θα μπορούσε να γίνει επιμελήτρια Εθνικού Μεσοβίου Πολυτεχνείου. Και εγώ πήρα τη θέση. Ήμουνα κοντά στον Λαμέρα, ο οποίος ήταν ο μεγάλος γλύπτης της εποχής εκείνης, και θυμάμαι ότι έπαιρνα 20.000 δραχμές. Και μια μέρα γυρίζω στη μητέρα μου και τους λέω: ένα καλλιτέχνη εξαιρετικό, δούλεψε με το Γιόλα, σήμερα βρίσκεται Ρώμη, είμαστε πολύ φίλοι. Και ξεκινήσαμε με εκείνη την εποχή με 50.000 δραχμές, πιάσαμε ένα ατελιέ στο Μομπαρνάς και δουλεύαμε μέχρι τουλάχιστον 3 χρόνια χωρίς να δείξουμε δουλειά πουθενά. Είχα δει την γκαλερί του Αλέξανδρου Γιόλα, ήταν μία από τις ωραιότερες που υπήρχε εκείνη την εποχή. Και συχνά περνάγαμε στα openings που είχε πάρα πολύ μεγάλους καλλιτέχνες, τον Ντίν Κελί, Νίκη Τεσανφάλ, Άντι Γουόρχολ. Και μια μέρα μπαίνω μέσα στην γκαλερί και του λέω: «Μεσχέ Γιολάς, je suis un artiste», μου λέει, «je suis très occupé». Αυτό έγινε καμιά 20 φορές μέσα σε 2 χρόνια. Οπότε μια μέρα ήταν σε καλύτερη και πιο ήρεμη φάση και μιλήσαμε, αλλά δεν μίλησα για μένα. Έδειξα τη δουλειά του Πιέρ Λουίτζι Μπελάτσι, ο οποίος άρχισε να δουλεύει μαζί του εκεί.
τόσο μεγάλο κράτος όπως η Ελλάδα, με τέτοια μόρφωση και τέτοια τέχνη, η Αμερική σου δίνει μία possibility για να έχεις περισσότερη ευχέρεια, μπορώ να πω, για να αγοράζεις τα υλικά για τη δουλειά σου. Διότι η Αμερική κάνει marketing και βέβαια για ένα καλλιτέχνη νομίζω ότι είναι μια βοήθεια αυτό. Γιατί τα χρόνια που πέρασα στο Παρίσι, να μην έχουμε να φάμε, να μας πετάνε έξω από το ατελιέ, πολύ δύσκολα και ωραία χρόνια βέβαια, η Αμερική δίνει την possibility όταν έχεις ένα ταλέντο και όταν δουλεύεις πολύ σκληρά, να έχεις τα απαραίτητα για να μπορεί να... Και εκείνο το έργο που νομίζω ήταν το ωραιότερο στη ζωή του Άντι Γουόρχολ ήταν ο Μυστικός Δείπνος, που ήταν η ιδέα του Γιόλα να γίνει στην Ιταλία. Σήμερα κοστίζει εκατομμύρια δολάρια. Άραγε πάλι Γιόλας, Γιόλας. Σήμερα έκλεισε το παραθύρι. Σου μίλησα για το ταξίδι, για το σύννεφο που φέρνε τη βροχή. Δεν το πίστεψες. Με κοίταξε στα μάτια. Λες και δεν με γνώριζες ποτέ. Πήρες το δρόμο. Ο κύκλος στένεψε στα δυο σου μάτια. Έγινες ένα με το πλήθος. Ξέχασες. Σιωπή. Ήταν πιο απλό να παίρναμε το πλοίο για ταξίδι. Σε θυμάμαι τις νύχτες του Δεκέμβρη. Όλοι οι καλλιτέχνες έχουμε επηρεαστεί από κάτι. Όπως ο Πικάσο από τα αφρικάνικες μάσκες, ιστορία. Εγώ επηρεάστηκα πάρα πολύ από το σουρεαλισμό, Μαγκρίτ Μπράουνερ, Μαξ Έρνστ. Αυτό έγινε και ο δρόμος απάνω στη δουλειά μου, κάνοντας αναμνήσεις από την Ελλάδα, αρχαία κεφάλια, κολόνες, αλλά με έναν τρόπο σουρεαλιστικό. Και το οποίο ήταν καθοριστικό για την καριέρα μου, γιατί εκεί πια συνάντησα το Γιόλα στο Παρίσι, που είχε αγαπήσει τους σουρεαλιστάς και ήταν ο μόνος ο οποίος είχε προωθήσει τους σουρεαλιστάς. Τα πρώτα έργα ήταν στο Παρίσι, σε Μπρούτζο, και αργότερα δούλεψα πολύ στην Βενετία με το Μουράνο. Και τελικά στην Αμερική και στην Ιαπωνία βρήκα ένα υλικό που το λέω Lucite και το είχα κάνει copyright
και έκανα αυτές τις μεγάλες κολόνες και τις πυραμίδες που πήγαν η Ιαπωνία. Και τότε βέβαια ήταν ένα μεγάλο σουξέ και μια μεγάλη αναγνώριση για τη δουλειά μου. Με όλα τα χρώματα της Σύριδος, σε μπλου, να βλέπεις τις κολόνες και τις πυραμίδες. Στην Οδό Κηφισίας είχα κάνει μια μεγάλη πυραμίδα, σε μέταλλο βέβαια, αλλά ήταν για το ντεκορασιόν ενός κτηρίου και θυμάμαι τότε ήταν ο αρχιτέκτον ο Αγιοστρατίτης και κάναμε αυτό το έργο το οποίο, όπως είναι η πυραμίδα, αλλά ήταν σε μοντέρνα γραμμή, είχε και μπλου και νερά και κόκκινα και πέφτανε και ήταν ένα σαν όνειρο το βράδυ. Τώρα βέβαια αυτά δεν υπάρχουν και όταν περνάω καμιά φορά ούτε τα νερά ούτε τα φώτα. Ο Γιόλας στην Ελλάδα διάλεξε μερικούς καλλιτέχνες και τους φύγε around the world. Δουλέψαμε πολύ καλά μαζί του και μας αγάπησε πραγματικά, γιατί δεν ξέρω αν δεν ήταν ο Γιόλας δεν θα είχαμε πετάξει τόσο μακριά και δεν θα είχαμε βγάλει αυτό που είχαμε μέσα μας. Στο Μαγκρίτ είχε πει, όταν έκανε εκείνα τα ωραιότατα έργα, μια γυναίκα να πετάει με τα πουλιά, αυτό το πρόσωπο που έχεις με την καπαρτίνα και το ωραίο κλουβί, θα το κάνεις γλυπτό. Και από εκεί ο Μαγκρίτ, με την ιδέα του Γιόλα, άρχισε να κάνει και γλυπτά. Μας άφησε την κληρονομιά ότι όπου και να πάμε έχουμε ένα διαβατήριο το οποίο μας βοηθάει να εκθέσουμε. Με το Γιόλα κάθε φορά που έκανα έκθεση μία collection με jewelry. Αυτή την collection την πάμε κάθε χρόνο στην Γαλλική Ριβιέρα, στην Ιαπωνία που δουλεύω πολύ και στη Νέα Υόρκη βέβαια. Αλλά είναι modern jewelry, δεν είναι τα μπιζού με τα διαμάντια. Είναι μορφές, είναι λουλούδια, αλλά με πολύ φτηνά υλικά, δεν είναι τα υλικά. Το ατελιέ μου κοντά στο Αντίμπ, εκεί που δούλευε και ο Πικασό και εκεί κάνω και τα κεραμικά μου πιάτα, στο Βαλωρί. Η Ελλάδα με έκανε ambassador of goodwill, ambassador καλής θελήσεως για όλο τον κόσμο και προσφέρω σε ό,τι μπορώ για τη βοήθεια των καλλιτεχνών βασικά, γιατί ξέρω πολλές γκαλερίες, γιατί είμαι οργανωμένη πάρα πολύ στη Νέα Υόρκη και είναι ευχαρίστησή μου να βοηθάω τους νέους καλλιτέχνες, γιατί είναι κάπως δύσκολο να φύγουν από την Ελλάδα για να κάνουν την πρώτη έκθεση που εκεί είναι και το μεγάλο τους βήμα. Έτρεχα βασικά για το Κογκρέσο το 2000 και έμεινα μόνο από 80 ψήφους. Ήταν όλοι οι Έλληνες που θέλανε η Ελληνίδα να πάει και να ακουστεί η φωνή της του Ουάσιγκτον. Αυτό ήταν ένα άλλο μικρό adventure, ας το πω έτσι, που έκανα εγώ για να βοηθήσω την Ελλάδα τότε. Ο καλλιτέχνης θέλει πάντα να δίνει ένα μήνυμα και αυτό το μήνυμα έχει μεγάλο impact στον κόσμο
Ο καλλιτέχνης δεν είναι μόνο να κάνει ένα λουλούδι, να κάνει ένα γυμνό ή να κάνει ένα έργο. Πρέπει να δίνει πάντα ένα μήνυμα. Γι' αυτό ακριβώς οι καλλιτέχνες έχουν κάνει πολλές φορές revolution με την τέχνη τους. Μέσα από την τέχνη. Εγώ έδωσα το μήνυμα του surreal. Δηλαδή, μπορεί να είναι και να μην είναι. Μπορεί να το φαντάζεσαι και να μην το φαντάζεσαι. Εάν δεν ονειρευτεί κανείς το έργο που έχει να κάνει πρώτα, ήδη έχει μπει στο κομπιούτερ το έργο, δεν μπορεί να το αποδώσει. Οπότε, all the artists, we are dreamers. Πολλές φορές έχω ξεχάσει τα έργα που έχω κάνει και εμφανίζονται μερικοί φίλοι και μου λένε το έργο σου είναι εκεί, το άλλο έργο είναι εκεί και περπατάω καμιά φορά μπροστά από τα έργα που είναι έξω, outdoors και μένω έκπληκτη πολλές φορές γιατί λέω αυτό είναι δικό μου. Περάσαμε το απόγευμα με τον ουρανό στα μάτια. Ακούσαμε να ανοίγονται οι πόρτες και να βγαίνουν τα άστρα για Σεριάνη. Η κάμαρη όμορφη, όπως το παραμύθι. Στην αγκαλιά μας, του Μάη το λιβάδι. Το φως σβησμένο, οι σκιές μίγουν στον αέρα. Η νύχτα θα φέρει το αναπάντεχο. Φοβάμαι πως το όνειρό μας θα τελειώσει. Έγραφα ποίηματα από πολύ μικρή, σχεδόν από 6 ετών. Έχω περίπου... μπορεί και 400 ποίηματα. Τα μάζευε ο πατέρας μου εκεί και τα είχε σε ένα ντουλάπι. Και μετά βγάλαμε την πρώτη κολεξιόν εικόνες. Μετά βγάλαμε τη δεύτερη κολεξιόν περάσματα. Αυτά λέω 19-20 χρονών. Πήρα και ένα βραβείο, το πρώτο βραβείο της Θεσσαλίας για την ποίηση. Και μετά έβγαλα το τρίτο βιβλίο στα γαλλικά, «Une goût de pluie», που είναι αφιερωμένο στο Γιόλα. Η Ελλάδα προσφέρει πάρα πολλά γιατί υπάρχει ιστορία, υπάρχει αυτή η Ακρόπολης, υπάρχουν όλα τα μουσεία, γι' αυτό από όλο τον κόσμο έρχονται εδώ, για μόρφωση και για τέχνη. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι πρέπει να πιστεύεις στον εαυτό σου και ότι δεν υπάρχει τύχη. Την τύχη την κάνεις με τη δουλειά σου. Αυτό έχω να πω. Thank you.